Περλίτσες και λιδοβίκι μου, γεια σας! Τι κάνετε και πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι μου. Είμαι η Βιβιτσιάμι και σήμερα σας καλωσορίζω σε άλλο ένα Jumbo Haul, διότι πλέον είμαστε γνωστοί για το πόσο συχνοί πελάτες είμαστε σε αυτά τα καταστήματα. Εμείς αυτή τη φορά, αυτή την εβδομάδα, χρειαστήκαμε κάποια έτσι τσιτσιμπλόνια από το Jumbo για το κατάστημά μας, για το e-shop μας, για το Narciso Clothes, το οποίο μπορείτε να το βρείτε σε Instagram και σε TikTok. Προς το παρόν, το e-shop ετοιμάζεται και για κάποια μικρό τσιτσιμπλόνια για το σπίτι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να σας δείξω τι πήρα, μήπως με τις δικές μου τις αγορές σας έρθει κάποια ιδέα για ψώνια που θέλετε να κάνετε και εσείς. Ναι, εν τω μεταξύ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πλέον αυτό το εδώ το κορίτσι έτσι πλέον το έχει καθιερώσει, μόνο περλίτσα δεν είναι, διότι του βλέπετε εδώ να είναι του αβάφτου, του αχτενίστου. Έχω λοιπόν το πρώτο πραγματάκι που θέλω να σας δείξω, θα τα πιάνω έτσι με τυχαία σειρά και είναι ρε παιδιά αυτό εδώ, το οποίο όσοι το έχουν δει δεν μπορούν να το πιστέψουν ότι είναι από το Jumbo. Εγώ είχα αυτή τη θήκη για το κινητό μου με στρασάκια διάφανη, δεν είναι από το Jumbo. Ήθελα όμως να την έχω έτσι, ξέρετε αυτό που είναι τώρα της μόδας που τα κρεμάνε στο λαιμό ή στο πλάι και σου ελευθερώνει τα χέρια. Εμένα συγκεκριμένα κάτι τέτοιο με εξυπηρετεί πάρα πολύ. Και βρήκα παιδιά αυτό εδώ, το οποίο είχε 3-4 ευρώ, έκανε επάνω στρασάκια και έχει κάτσει ακριβώς και ταιριάζει με τη θήκη μου. Το περνάς μέσα από την θήκη εδώ, είναι πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξεις, βάζεις μέσα και το κινητό σου και κρέμεται το κινητό έτσι. Οπότε τα χέρια σου είναι αυτομάτως ελεύθερα για να μπορέσεις να κρατήσεις μια τσάντα ή να κάνεις μια δουλειά που μπορεί να θέλεις. Επόμενη αγορά που πήραμε ήταν ένα τεράστιο στολίδι, δεν ξέρω αν θα φανεί στην κάμερα το μέγεθός του, είναι αρκετά μεγάλο στολίδι. Επειδή στο showroom του Narciso Clothes είναι έτσι ένας χώρος ο οποίος δεν είναι παιδί μου και φυσικό κατάστημα ακριβώς, θέλαμε λίγο έτσι ελαφρώς να το στολίσουμε. Ένα από τα στολίδια που πήραμε για την κεντρική είσοδο, για την πόρτα του καταστήματος, είναι αυτός εδώ ο τεράστιος κιόγκος, πραγματικά είναι πολύ μεγάλο σε μέγεθος, με χριστουγεννιάτικα πράγματα, έτσι χιονονιφάδες για την ακρίβεια, επάνω του, το κόκκινο το χριστουγεννιάτικο το πιο πολύ δεν πάει, για να μπαίνουμε σιγά σιγά στο mood. Έχει και το κορδελάκι του, τσακ μπαμ, το βάζεις εδώ και για παπιόν. Δες τι ωραίο. Λοιπόν, και μιας και σας μίλησα για τα στολιδάκια, επειδή έχουμε και συσκευασίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες και ετοιμάζονται μέσα σε όλες αυτές, σκέφτηκα να πάρω έτσι μια κορδελίτσα λιγάκι πιο χριστουγεννιάτικη, αλλά όχι με πολλά πολλά και αυτό, ξέρετε πάνω Merry Christmas και να είναι πρωτοχρονιά, με ενοχλεί εμένα αυτό του ψυχαναγκασμού μου, κάτι μου δημιουργεί. Οπότε, βρήκα δύο κορδελίτσες, οι οποίες είναι μεν χριστουγεννιάτικες, αλλά εκεί, τελεία. Είναι αυτές εδώ, πάλι με χιονονιφάδες, γιατί φτιάχνω φιονγκάκια και τα κολλάω πάνω στις τσαντούλες των συσκευασιών από τις παραγγελίες σας. Μέσα σε όλη αυτή τη δουλειά κάπου θα σου πέσει και η πίεση, κάπου θα πάθεις και μια υποκλικεμία. Εμένα σίγουρα. Ψέματα η αλήθεια. Πήρα γιγαντιαία Ion Γάλακτος για να έρχεται και να σε συνεφέρνει. Να έρχεσαι λίγο και να λες, όπα τώρα λίγο στάνιαρα, πάμε να προχωρήσουμε. Όμως δεν είναι η απλή, είναι με τα πολύ μεγάλα κομμάτια, επίσης δεν φαίνεται στην κάμερα, αλλά είναι παιδιά με τα τετράγωνα τα τεράστια, ξέρετε, που όταν είναι αμυγδάλου χωράει μέσα ολόκληρο το αμύγδαλο, φανταστείτε. Και έχω ήδη φάει και δύο σοκοφρέτες. Αυτό είναι για τη συνέχεια. Προχωράμε σε κάτι επόμενο, το οποίο είναι μίνι κοπιδάκι, διότι μου έρχονται διάφορες συσκευασίες, κούτες κτλ. Οι οποίες θέλουν κοπιδάκι για να ανοίξουν. Πατάς εδώ το κουμπί, το σπρώχνεις και βγαίνει το κοπίδι, να το. Και είναι και με μπρελοκάκι, άμα θέλεις και καλά να το κουβαλάς μαζί σου. Εντάξει, εμένα προφανώς δεν χρειάζεται να το κουβαλάω μαζί μου. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, έτσι, γιατί και τα νεύρα της κοπέλας εδώ δεν είναι καλά. Επόμενη αγορά, διότι μου αρέσει πάρα πολύ να είναι έτσι αρωματισμένος ο χώρος, είναι μικρό αρωματάκι με μυρωδιά φράουλας. Αυτό είναι συνήθως, επειδή έχει πολύ έντονη μυρωδιά αυτό το μικρό το μπουκαλάκι, χρησιμοποιείται συνήθως στα μπάνια, οπότε το έχω για το βεσέ του καταστήματος. Έχω όμως πάρει για να μυρίζει ωραία και το υπόλοιπο κατάστημα φυσικά, και αυτό εδώ, το οποίο το δοκιμάζω για πρώτη φορά. Όπως άνοιξα το μπουκαλάκι, μυρίζει πάρα πολύ ωραία παιδιά, και μάλιστα εκεί ήταν και μια πολίτρια η οποία με βοήθησε, ενώ είχε 5-6 μυρωδιές. Συμφωνήσαμε και οι δυο μας ότι αυτό εδώ είναι το καλύτερο σε μυρωδιά. Ναι, μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Είναι σαν να έχεις βάλει άρωμα, έτσι ουδέτερο άρωμα όμως. Ούτε πολύ γυναικείο, ούτε πολύ βαρύ, ούτε αντρικό, ούτε λεβάντα να μυρίζει σαν τουαλέτα. Και για την ακρίβεια είναι Arion Home Perfumes, το Air Freshener. Η μυρωδιά είναι το Summer Dream. Πάρα πολύ οικονομικό, μιλάμε τώρα για 300 ml, ούτε 2 ευρώ αυτό εδώ. Οπότε ξέρεις, ψεκάζεις και μου σκοβολάει ο τόπος.
Πριν σου δείξω όμως όλα τα υπόλοιπα, κάπου εδώ εσύ μπορείς να κάνεις subscribe, ένα like, στείλε ένα comment βρε αδερφέ, γράψε ένα σχόλιο από κάτω για να καταλάβω κι εγώ ότι δεν τα λέω μόνη μου όλα αυτά. Και μόλις τα κάνεις όλα αυτά, θα περιμένω λίγο, εγώ θα προχωρήσω στα επόμενα ψώνια. Τα υπόλοιπα λοιπόν πραγματάκια, αφού λίγο εδώ το μαλλί έρθει και γίνει ζούγκλα, δεν φτιάχνεται παιδιά, είμαι κουλή με το μαλλί, σας το έχω πει ότι είμαι του ασχέτου. Πάμε να δούμε γιατί τα επόμενα πράγματα που έχω να σας δείξω είναι τσιτσιμπλούνια για το σπίτι. Όταν λέμε για το σπίτι εννοείται ότι δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τα ζωάκια μας. Επειδή λοιπόν το μεγάλο μας το σκυλί, η Άρια, ένα ντόγκο αργεντίνο, το οποίο μόνο ντόγκο δεν είναι, το έλεγε κανείς και τσιουάουα από την καλή του την καρδιά, της έχουμε πάρει ένα καινούριο σπιτάκι. Της αρέσει όμως πάρα πολλές φορές να κάθεται και τελείως στο πάτωμα, έξω από το σπίτι της. Εμείς, επειδή χειμωνιάζει, της πήραμε ένα χαλί παιδικό, αυτό εδώ, το οποίο είναι τεράστιο, αρκετά μεγάλο, έτσι. Δείτε, έχει αυτό το σχεδιάκι, unicorn. Η αγορά συγκεκριμένη έγινε γιατί το dog αργεντίνο, επειδή είναι από τα κοντότριχα τα σκυλάκια, μαβάει πάρα πολύ. Οπότε φέτος δεν ξέρουμε σίγουρα κατά πόσο στο σημείο που κινείται το σκυλάκι θα στρώσουμε χαλί. Για να μην παγώσει όμως, θέλαμε να το προσέξουμε και γι' αυτό του πήραμε το δικό του χαλί. Μαζί με το καινούργιο σπιτάκι της Άριας βρήκαμε και αυτό εδώ το υπέροχο ριχτάρι. Είναι σε αρκετά μεγάλες διαστάσεις, είναι 1,30 x 1,70, διότι μιλάμε για ένα σκυλί το οποίο είναι 45 κιλά. Είναι ένα μεγαλόσωμο ζώο, δεν είναι μικρούλι. Οπότε της πήραμε αυτό εδώ το φλίστο κουβερτάκι, το οποίο είναι παιδιά πάρα πολύ ζεστό. Προφανώς οι άνθρωποι το παίρνουν για τα σπίτια τους, για τους καναπέδες τους. Εγώ, άμα βρω τέτοια κουβερτάκια, γιατί έχω τέτοια στο σπίτι μου, σκεπάζομαι και λίγο στον καναπέ, λίγο πριν σε πάρει ο ύπνος, λίγο όταν βλέπεις μια ταινία. Το απόγευμα με μια ζεστή σοκολάτα το χαλαρώνεις. Το οποίο ριχτάρι, νομίζω έκανε 3 ευρώ. Τίποτα. Οπότε για το σκυλάκι μας, εμάς συγκεκριμένα, ήταν ό,τι πρέπει. Η τιμητική της Άριας είναι σήμερα. Της πήραμε και ένα πιάτο με αντιολισθητικό πάτο, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν ένα τέτοιο σκυλί αρχίζει και τρώει, καταλαβαίνετε ότι τα πιάτα, τα νερά, όλα γίνονται σε πολύ μεγάλη ένταση. Επόμενο ψώνιο από το Jumbo Τσιτσιμπλόνι είναι αυτό εδώ. Θα μου πεις τι είναι αυτό εδώ. Θα σας πω εγώ τι είναι. Είναι αντικρατασμικά και αντιγλιστρικά πέλματα πλυντηρίου. Παιδιά, σηκώνεται όπως τώρα έτσι ο καθένας το πλυντήριό του. Βάζετε το κάθε από τα ποδαράκια του πλυντήριου πάνω σε αυτό εδώ, έτσι ώστε να μπορείτε να σκουπίζετε, να καθαρίζετε το πάτωμα κάτω από το πλυντήριο. Έτσι ώστε να μπορείτε να ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου όταν θέλετε να την ανοίξετε για να το αποσυμπιέσετε, να το καθαρίσετε αυτή που έχει κάτω-κάτω. Να έχει ένα περιθώριο, να βάλετε και ένα λεκανάκι για να βγουν από μέσα νεράκια ή σκουπιδάκια. Έτσι ώστε αν έχετε κάποιο πλυντήριο το οποίο είναι από αυτά που μου προκαλεί εμένα κρίση πανικού αυτό ο ήχο. Με τις έντονες τροφές, κινείται από εδώ και από εκεί. Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Οπότε πήραμε αυτά εδώ τα πατάκια, τα βάζεις κάτω από το πλυντήριο και σε διευκολύνει να κάνεις την όποια δουλειά θες εσύ να κάνεις. Επόμενο πράγμα που έμαθα προχθές ότι το λένε χταπόδι για πρακτικούς λόγους και αυτό δεν είναι καμιά ιδιαίτερη σπουδαία αγορά, είναι αυτό εδώ το ελαστικό σχοινί με αυτούς εδώ τους γάντζους. Είναι κυρίως για τα άτομα που έχουν μηχανή, τέλος πάντων εμείς το πήραμε για τη μηχανή, διότι προχθές θέλαμε πάνω στην μηχανή από πίσω να βάλουμε κάποια πράγματα τα οποία ήταν αρκετά σε ποσότητα και σε όγκο. Οπότε για να μπορέσουμε να τα δέσουμε χρειαζόμασταν κάτι τέτοιο και δεν το είχαμε. Το πήραμε για να δέσουμε τα πράγματα, ξέρετε, γύρω-γύρω, να μπορέσουμε να σταθεροποιηθούν για να ξεκινήσουμε να φύγουμε να κάνουμε το δρομολόγιο μας με τη μηχανή με ασφάλεια. Ωστόσο, αυτό χρησιμοποιείται από διάφορους ανθρώπους και στο αυτοκίνητο ή τέλος πάντων έχει διάφορες χρήσεις. Κι όμως τζάμπα και η λαμπά, τζάμπα σε θυμάμαι και έχω το φως να ανάβει. Μου ήρθε μια ιδέα. Μία λάμπα. Παιδιά, οι λάμπες στα Jumbo είναι πάρα πολύ οικονομικές. Έχει σε διάφορα βάρη, ψυχρό θερμό φως, μία λάμπα. Επίσης για τη μηχανή έκανα εγώ μία αγορά για τον εαυτό μου, έτσι κάτι πάρα πολύ απλό. Πήρα αυτό εδώ το πραγματάκι το οποίο λέγεται μπαλακλάβα. Μόνο έτσι δεν ξέρω να το λέω εγώ. Το οποίο κάποιοι το φοράνε και μέσα από το κράνος, διότι είναι ένα πραγματάκι το οποίο το φοράς είτε μόνο στο λαιμό, είτε full face, για να μην περνάει κρύο, για να μην παγώνει το πρόσωπό σου. Τώρα ελπίζω να μην βγάλω σπυράκια, γιατί γενικότερα εγώ ό,τι ακουμπάει στο πρόσωπό μου είναι κατευθείαν σπυράκι. Και αν θες να κυκλοφορήσει και incognito, είναι ό,τι πρέπει.
Πάμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε. Να σας πω την αλήθεια, αυτό που πάω να κάνω τώρα δεν πρέπει να το κάνουμε, γιατί κανονικά αυτό εδώ το πράγμα πρέπει να πληθεί. Αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργη για το πώς είναι αυτό το πράγμα πάνω μου. Δεν έχω ξαναφορέσει μπαλακλάβα. Και επειδή θέλω να σας το δείξω κιόλας. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ζεστό, είναι από αυτές τις ποιότητες της φλής. Τις κουβερτένιες, σαν αυτό που έδειξα πριν για την Άρια, κάτι τέτοιο, αλλά για τη μούρη σου. Χωριέται κάπως έτσι. Η μύτη απ' έξω. Η μύτη που είναι σαν μελιτζάνα έμεινε απ' έξω. Πού να χωρέσει τέτοια μύτη. Και εδώ γίνεται αυτό εδώ το πράγμα. Εντάξει, σου αφήνει λίγο το μάτι για να μπορέσεις να βλέπεις. Εδώ σου καλύπτει το λαιμό. Δεν φοράω και μικρόφωνο, δεν ξέρω αν με ακούτε. Και εδώ από πάνω έχει, αν το φοράω σωστά παιδιά, δεν ξέρω, μπορεί να το φοράω και λάθος. Έχει αυτό εδώ το πραγματάκι το οποίο το σφίγγεις. Να το, το σφίξα και είσαι εδώ σαν να έχεις φύγει από ληστεία. Να, κάπως έτσι. Ή είσαι ληστής ή είσαι γυναίκα μουσουλμάνα που δεν σου επιτρέπεται να βγουν και πολλά οι άντρες. Αυτά. Και κάπως έτσι πάμε να δούμε την επόμενη αγορά από τα Τζάμπο. Ω Θεέ μου, δηλαδή εντάξει είναι όντως ζεστό αυτό το πράγμα, φανταστικό πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή είμαι κρυουλιάρα, αλλά όχι μόνο εγώ, είναι και η αδερφή μου. Της πήρα αυτήν εδώ τη θερμοφόρα, να έρχεται να τη ζεσταίνει, να τη βάζει κάτω από τις κουβέρτες και από τα παπλώματα, για να ζεσταίνει πιο γρήγορα ακόμα. Δεν μας φτάνει μόνο η ηλεκτρική κουβέρτα και η θέρμανση σε όλο το χώρο. Θέλουμε να είναι ζεστό, ζεστό και το σεντόνι και η κουβέρτα και στο σαλόνι και στο κρεβάτι και στα πάντα όλα. Εγώ λοιπόν έχω βρει αυτό εδώ το κολπάκι. Ζεσταίνει λίγο εκεί στα πατουσάκια ή στην κοιλιά σου, οι κοπέλες και όλα, αν έχετε θέματα με τις δύσκολες μέρες της περίοδου του μήνα κτλ. Και έρχεται και γίνεται με τη θερμοφόρα GG. Αυτό το ίδιο το πράγμα μπορείς να το βάλεις και πάνω στην κοιλιά σου για να σε ζεστάνει ή όπου θες εσύ να το τοποθετήσεις. Να το ανοίξω. Να σας πω γιατί. Είναι σε αυτό εδώ ένα λεπτάκι. Το απέσιο χρώμα. Αυτό το πορτοκαλί, πλαστικέ, καουτσουκέ, δεν ξέρω και εγώ τι ας πούμε πράγμα. Της πήρα και αυτήν εδώ τη θήκη, έτσι ώστε να καλύψουμε αυτή την αηδία και να μπορεί να το τοποθετεί και πάνω στο σώμα της απευθείας χωρίς να καεί. Το επόμενο ήταν έτσι που πήραμε αυτό εδώ, που είναι ένα πανάκι με μικροίνες, να σκουπίσουμε λίγο τα τζάμια και όλο το αμάξι, είναι κυρίως για το αυτοκίνητο. Okay, δεν είναι καμιά σπουδαία αγορά, αλλά υπάρχει και αυτό και τραβάει πάρα πολύ τη σκόνη. Προτελευταία αγορά είναι αυτός εδώ ο αποχνουδωτής. Παιδιά, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Θα το ανοίξουμε τώρα μαζί για να σας δείξω πώς είναι. Αυτό εδώ το πραγματάκι υποτίθεται ότι το περνάς πάνω από ρούχα, υφάσματα, προφανώς καναπέδες κτλ. Γιατί εμείς για κάτι τέτοιο το πήραμε. Έχει μπροστά αυτές τις δύο χρυσές λεπτομέρειες που βλέπετε εδώ, οι οποίες δεν σε κόβουνε, μαγκώνουν όμως. Οπότε τι γίνεται, το περνάς πάνω από ένα ύφασμα, να εδώ ας πούμε έτσι, καλή ώρα. Το κάνεις κάπως έτσι, κάτσε να το κάνω με το μαλακό, μη χαλάσω το δώρο. Ναι, όντως και κάνει δουλίτσα και φρακάρει μέσα σε αυτές εδώ τις σιδερένιες γραμμούλες που έχει, όλα τα χνούδια, τις κλωστές κτλ. Και τελευταία, πιο προσωπική αγορά επίσης, είναι αυτές εδώ οι κάλτσες, τις οποίες τις λατρεύω, τις παίρνω σχεδόν κάθε χρόνο. Έχω διάφορα σχέδια, διάφορα χρώματα, πάντα μέσα γούνινες. Είναι πάρα πολύ ζεστές. Οι συγκεκριμένες είναι οι πιο ακριβές και καλά που έχει το Τζάμπο. Είναι πάρα πολύ χοντρή η γούνα, είναι χοντρή η κάλτσα. Είναι αυτές που έχουν από κάτω και τα λαστιχένια, τα πατουσάκια και τις κάνει και καλά αντιολισθητικές. Αυτό το χρώμα δεν το είχα πετύχει ποτέ. Οπότε φέτος το τίμησα και αυτό. Και να σας πω και κάτι, εγώ κυκλοφορώ έξω με αυτές εδώ και φορώντας από κάτω παντόφλα και βγαίνω και βγάζω και τα σκυλιά μου βόλτα και δεν με νοιάζει και τι θα πει και κανένας. Οποιοςδήποτε. Ας πούν ό,τι θέλουν. Μην κρίνετε να μην κρυθείτε. Εντάξει. Και κάπου εδώ αγαπημένοι μου, μετά από όλα αυτά τα τσιτζιμπλόνια για άλλη μια φορά από το Jumbo Stores, έφτασε και αυτό το βίντεο στο τέλος του. Εάν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, έστω και λίγο.
ένα τόσο δούλι, τόσο like, μπορείτε να το πατήσετε, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Μην ξεχνάτε, παιδιά, να πατήσετε αν θέλετε, δεν σας βάζω και το μαχαίρι στο λαιμό, έτσι προς Θεού, αλλά καλό θα κάνει να πατήσετε το κουδουνάκι, γιατί όσοι από εσάς το πατήσετε θα ξέρετε κάθε φορά που ανεβαίνει εδώ ένα βίντεο σε αυτό το αλλοπρόσαλο κανάλι, διότι ούτε ώρα ούτε μέρα έχουμε στάντα, οπότε το κουδουνάκι θα φροντίσει να σας ενημερώνει και επίσης να μου αφήσετε ένα σχόλιο με ό,τι θέλετε εσείς να μου πείτε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, φιλιά πολλά, σας ευχαριστώ ελόψυχα που ήσασταν εδώ για άλλη μια φορά. Γεια σας!